Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 1η Μαρτίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας που ξεκινάει με θετικά μηνύματα όσον αφορά τα ενεργειακά και μιλάμε φυσικά για το τεράστιο κοίτασμα που βρέθηκε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αλλά από την άλλη έχουμε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες όσον αφορά την ελληνική οικονομία και το Euro Working Group, το οποίο έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα και έστειλε και αυτό τα δικά του μηνύματα. Να σας δώσω όμως για αρχή τους τρόπους επικοινωνίας. Θα πάμε να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουμε και την αυτοδιοικητική συζήτηση της ημέρας σε λίγα λεπτά. Θα δούμε και τι είπε στην πρώτη του επί της ουσίας συνέντευξη για την πυρκαγιά, για την εθνική τραγωδία στο Μάτι, ο Ηλίας Ψινάκης, ο δήμαρχος Μαραθώνα, χθες σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α και τον Αντώνη Ρόιτερ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είναι η πρώτη φορά που μίλησε για την πυρκαγιά, για την εθνική τραγωδία, πού βρισκόταν εκείνες τις ημέρες, πώς διαχειρίστηκε αμέσως μετά, ποια λάθη έκανε σε αυτή την εθνική τραγωδία και ποια είναι τα επόμενα του σχέδια. Από εκεί και πέρα φυσικά θα δούμε τι έγινε και στη Γλυφάδα και που στρέφονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε σε σταθμό Πάρκιν. Όλα αυτά τα θέματα στην πορεία της εκπομπής θα τα δούμε. Τρόποι επικοινωνίας λοιπόν τώρα. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, Facebook, δημοσκοπήσεις Attica TV. Δημοσκοπήσεις papakiattikatv.gr το email της εκπομπής και 211-27-007-11 το τηλέφωνο του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Πάω κατευθείαν τώρα να μιλήσουμε με τον διεθνολόγο, τον Θανάση Δρούγο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θέλω, Θανάση, να σε καλησπερίσω καταρχήν. Καλησπέρα και καλό μήνα. Και καλό μήνα φυσικά. Είναι πολύ θετική η εξέλιξη αυτή με το κοίτασμα, με το μεγάλο κοίτασμα το οποίο βρέθηκε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω να μας πεις τα ωφέλη που μπορούν να υπάρξουν από κάτι τέτοιο. Αλλά ένα άλλο πολύ βασικό ζήτημα, Θανάση, είναι ποιες αντιδράσεις περιμένουμε από πλευράς Τουρκίας σχετικά με το συγκεκριμένο κοίτασμα. Κοίταξε, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος και με τους υπολογισμούς μου χθες το βράδυ, είναι το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, σε παγκόσμια βάση, όλες οι Ήπειρους που ανακαλύφθηκε, δηλαδή τελευταία δύο χρόνια πάντα. Αυτό δηλαδή το οποίο έφερε στο φως η κοινοπραξία της Exxon Mobil με την καταριανή εταιρεία Qatar Petroleum, για το Γλαύκο αναφέρομαι τώρα. Προφανώς κυμαίνεται σε, ας πούμε, 3 εκατομμύρια κυμικά πόδια, κάτι μεταξύ 5,5 με 8. Ας είμαστε πάντοτε ρεαλιστές αυτά, ας πάρουμε ένα μέσο όρο γύρω στο 6,2. Άρα αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για τεράστιο κοίτασμα, το οποίο βέβαια πόσο χρόνο τώρα θα πάρει από πλευράς να γίνουν τα σχετικά ενεργειακές αναλύσεις, να γίνουν οι σχετικές αυσιμοί, θα λέει κανείς μελέτες περαιτέρω, οι τρόποι κτλ. Αυτό οπωσδήποτε δεν γίνεται αύριο. Αλλά οπωσδήποτε τη στιγμή που είχαμε κάποιες, πώς να το πω, απογοητεύσεις, ιδιαίτερα από σειρά ενεργειακών ερευνών, όπως ήταν στο Δελφίνο, στο ίδιο οικόπεδο, στο 10, στο οποίο είναι η Exxon Mobil με τους Καταριανούς, ή έστω το Αφροδίτη το 2011-2012 στο οικόπεδο 12 που δεν απέδωσαν ή τουλάχιστον υπάρχουν κοιτάσματα, δεν είναι τόσο πολύ εκμεταλλεύσιμα και διαθέσιμα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και οπωσδήποτε δίνει νέες διαστάσεις στο όλο ενεργειακό παιχνίδι και παζάρι στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, στο δεύτερο που λες, κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι στο οικόπεδο 10 να σε διακόψω, Θανάση, πριν πάμε να μας πεις το δεύτερο σκέλος ερώτησης, θεωρείς ότι, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, θεωρείς ότι καθιστά και την Κύπρο, αλλά κατ' επέκταση και την Ελλάδα, βασικούς παίκτες στα ενεργειακά αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο αυτό το κοίτασμα? Σίγουρα την Κύπρο, ναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι αρκετά κοντά με τα Λεβιάθαν και τα Μάρ των Ισραηλινών και με το Ζόρ, που είναι το μεγαλύτερο από όλα της Αιγύπτου, στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Οπωσδήποτε μπαίνει στο παιχνίδι σίγουρα η Κύπρος, δεν το συζητώ τα επόμενα χρόνια. Τώρα, αν η Ελλάδα, υπολογιζόμενη αξία από ό,τι πάνω κάτω μου είπαν, είναι γύρω στα 35 με 40 δις για το συγκεκριμένο, για το Γλαύκος δηλαδή, δολάρια, συνεπώς είναι λίγα υπολογίσιμο. Από εκεί πέρα, τώρα, αν στην Ελλάδα προχωρήσουν, Γιώργο, τα σχετικά, γιατί καθυστερούν εδώ επί δεκαετίες, στο Ιόνιο ή νότια της Κρήτης, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας ή δυτικά της Γάβδου, αν αυτά προχωρήσουν, προφανώς και η Ελλάδα μπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα η Κύπρος είναι στο ενεργειακό παιχνίδι και με προξενεί εντύπωση, γιατί έχουμε τόσα χρόνια καθυστερήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα για να δούμε τι ακριβώς γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις και όχι μόνο. Κάποιοι θα αποδώσουν, κάποιοι δεν θα αποδώσουν. Αυτό είναι λογικό. Τώρα από εκεί και πέρα, η Τουρκία δεν πρόκειται να τα αφήσει έτσι. Ασφαλώς στο οικόπεδο 10 δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί είναι μέσα οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους
ευρύτερα εννοώ γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά η Καταριανή, αυτό δεν πρόκειται να κάνει εκεί τίποτα. Δεν την ενδιαφέρει εξάλλου, γιατί το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι πολύ μακριά από αυτές τις απαιτήσεις που έχει η Τουρκία αναφορικά με την Κυπριακή ΑΟΣ και την προέκταση τυχών της τουρκικής υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας. Άρα δεν τίθεται θέμα για το 10. Αλλά στα άλλα ενεργειακά οικόπεδα, στα οποία θεωρεί ότι παίζει ρόλο και θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να παραβιάζει λόγω ψευδοκράτους μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ σε αδειοδοτημένα και μη αδειοδοτημένα οικόπεδα, κυρίως κάποια που είναι υπό τον έλεγχο τη αδειοδότηση τη γαλλική Total και τη ιταλική Eni, τότε προφανώς δεν αποκλείω η Τουρκία να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι πέραν τη Συρία και του Ιράκ που εμπλέκεται χερσαία, βλέπω τελευταία αυξημένη την παρουσία τη και τη ναυτική και ενισχυμένο το ναυτικό τη δόγμα και αναβαθμισμένο και οπωσδήποτε νέα πλοία κατασκευάζει και εμπλέκει πολλά ας πούμε, νέα συστήματα κατασκευασμένα στην Τουρκία μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα καταλήγω στο δεύτερο μέρος από το ερώτημά σου που είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν αποκλείω να μας δημιουργήσει προβλήματα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως ας πούμε, σε οικόπεδα τα οποία έχει κατά τη γνώμη της απαιτήσεις είτε η ίδια είτε μέσω του ψευδοκράτους που το θεωρεί κατά τη γνώμη της επέκταση της τουρκικής εδαφικής επικράτειας. Έχουμε και σε εξέλιξη την μεγάλη άσκηση που πραγματοποιεί τη Γαλάζια Πατρίδα, μια άσκηση που επί της ουσίας είναι περισσότερο άσκηση εντυπωσιασμού παρά άσκηση ουσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί όλη η διαδικασία, πάει μέχρι όπως ξέρεις 10 Μαρτίου. Αναφέρεται σε τρεις θάλασσες, στον Εύξεινο Πόντο, Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και προς Κύπρο. Πιο πολύ θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει και βλέπω τις κινήσεις των Τούρκων πιο πολύ προς το τρίτο μέρος, δηλαδή από το Καστελόριζο και προς τις ακτές του Λιβάνου, δηλαδή κοντά στην Κύπρο. Διότι εκεί βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αναλύσεις των Τούρκων Ναυάρχων και ιδιαίτερα του αρχηγού του τουρκικού ναυτικού Ναυάρχου Σμπάλ, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχουμε εξελίξεις. Σε αυτή τη φάση να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής είναι σε πολύ χαλαρό επίπεδο, δεν έχουν βγει και τα 103 πλοία που λέγανε, γύρω στα 50 που έχουν βγάλει. Προφανώς αυτή τη στιγμή θα επισκεφθούν και κάποια λιμάνια από εκεί, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, πιθανότατα αυτή τη στιγμή και κάποια δικά τους λιμάνια και λιμάνια των κατεχομένων ενώ στη Μεγαλόνησο, στην Κύπρο. Έχει ενδιαφέρον πάντως να την δούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι είναι μεγάλη άσκηση. Αλλά από εκεί πέρα να δούμε το τετραήμερο, το πιο κρίσιμο που ακόμα δεν φτάσαμε, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν και τι ακριβώς στόχους έχουν. Μην ξεχνάμε ότι περνάει μια κρίση σχέση μεγάλη με τους Αμερικανούς, τεράστια θα έλεγα, και οι επόμενοι μήνες θα δείξουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Έχουν συγκλίνει πάρα πολύ με τους Ρώσους, οι οποίοι τους καλύπτουν πέραν των S-400 και πέραν των ενεργειακών και πέραν του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιο που συνεργάζει τη Μόσχα με την Άγκυρα. Γι' αυτό και ας δούμε και την άσκηση στις διαστάσεις τις πραγματικές και να βγάλουμε συμπεράσματα και για την άμυνα της Κύπρου και για το ελληνικό ναυτικό και για τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα, μην ξεχνάμε, από το ρόλο της Τουρκίας που θα παίξει, που θέλει να παίξει ως νέα ναυτική δύναμη με συγκεκριμένες, θα λέει κανείς, προοπτικές. Να το δούμε όμως αυτά στην πράξη. Είναι μεγάλη άσκηση, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο κλειδί, θα έλεγα, που θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Εννοείται το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Είναι σε εξέλιξη, να δούμε πώς θα κινηθούν και τα ζητήματα με τα κοιτάσματα και τις έρευνες που γίνεται. Ασφαλώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θανάση Δρούγος, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα και καλό μήνα. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ και πάω κατευθείαν. Δίπλα μου βρίσκεται η συνάδελφος η Αλεξάνδρα Κατσαρού να δούμε δύο πολύ σημαντικά θέματα. Να δούμε πρώτα να κλείσουμε τα ζητήματα της επικαιρότητας και αναφέρομαι στην έκρηξη στη Γλυφάδα. Θέλουμε το ρεπορτάζου, τι έγινε με αυτή την έκρηξη και το πιο ουσιαστικό, πού στρέφονται αυτή τη στιγμή οι αρχές. Καλό μήνα και από μένα. Επεισοδιακά ξεκινά αυτός ο μήνας. Θα ακολουθήσουν και άλλα που έχουμε να πούμε. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο επεισοδιακό. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί στη Γλυφάδα, 10 και 10, ανατινάχθηκε ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο σε υπαίθριο πάρκινγκ. 10 και 10 το πρωί και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος είναι στο δρόμο για τη δουλειά. Προφανώς οι δράστες, γιατί μάλλον πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, δεν φοβήθηκαν, ούτε τους ενδιέφερε αν θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Τι έγινε, ο 56χρονος Λιβανέζος, όπως φαίνεται, μάλλον έχει αυστραλιανή υπηκότητα, γιατί και το δίπλωμα που βρέθηκε οδήγησης, αλλά και οι πινακίδες του αυτοκίνητου ήταν αυστραλιανές. Μπήκε στο αυτοκίνητό του, αφού έφυγε από το γυμναστήριο που συνηθίζει να πηγαίνει τα τελευταία 1-2 χρόνια. 10 και 10 λοιπόν το πρωί, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, πατάει τον μπουτόν για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο και δεν ξεκίνησε ποτέ φυσικά. Αυτό που έγινε, εξεράγει. Μια πρώτη έκρηξη έγινε εκείνη την ώρα, μια δεύτερη μετά από λίγα λεπτά. Από αυτή την έκρηξη
με τη βοήθεια περαστικών ή κατά τα άλλων μαρτυριών ανθρώπων της συνοδείας του, της ασφάλειάς του, τον έβολαν από το παράθυρο του συνοδηγού σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον σώσουν. Βγήκε ο άνθρωπος ζωντανός με καμένα χέρια και πόδια και είναι στο σκληπείο Βούλας. Έχουν σπεύσει εκεί, φυσικά η ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα. Έχουν σπεύσει εκεί όλοι οι δήμονες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό που βρήκαν πριν από λίγο ακριβώς ήταν υπολείμματα δυναμίτη. Θέλουν τώρα να δουν αν έγινε με τηλεχειριστήριο αυτή η έκρηξη, αν παγιδεύτηκε μεταξύ 9 και 10 το πρωί επιτόπου στο πάρκινγκ το αυτοκίνητο. Οπότε να μπορούν οι αστυνομικές αρχές να δουν και το κλειστό κύκλωμα. Φυσικά, αυτό ερευνούμε τώρα. Βιντεοσκοπούνται τα πάρκινγκ, είτε ανοιχτά είτε κλειστά, οπότε να πάρουν κάποιες πληροφορίες για τους δράστες. Υπάρχουν παρακείμενα καταστήματα. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Έχει αναλάβει την υπόθεση η ασφάλεια. Ακριβώς. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί κάποια στιγμή ακούστηκε ότι θα έχει εμπλοκή και η αντιτρομοκρατική, αλλά από ό,τι φαίνεται όλες οι έρευνες στρέφονται προς εγκληματική ενέργεια και όχι προς τρομοκρατική ενέργεια. Μάλλον προς ξεκαθάρισμα λογαριασμών, γιατί είναι ακριβώς αυτά τα τύπου μαφιόζικα χτυπήματα, τα οποία είναι τυφλά, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες, τους ενδιαφέρει ο στόχος. Τώρα μαζί με αυτό το στόχο, το αυτοκίνητό του μάλλον κάει και ολοσχερός, ο ίδιος είπαμε είναι στο σκληπείο Βούλας, του παίρνουν κατάθεση οι αστυνομικοί αυτή την ώρα. Κάηκαν 4 παρακείμενα αυτοκίνητα παρκαρισμένα ακριβώς από πίσω. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι είπαν οι κάτοικοι για το οστικό κύμα. Έσπασαν τζαμαρίες, βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους φυσικά. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αυτή η περίπτωση. Μένει να δουν λοιπόν τι συμβαίνει με το παρελθόν αυτού του ανθρώπου. Φαίνεται. Όλα αυτά είναι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Όλα αυτά στη διάρκεια της ημέρας εννοείται θα αποσαφηνίζονται. Φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές. Ίσως όμως έχει απασχολήσει τις Αυστραλιανές. Και επειδή έχουν προηγηθεί μπαράζ ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με δολοφονίες τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μένει να δουν αν σχετίζεται με κάποια από αυτές ή αν είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Όλες οι πληροφορίες χρήζουν ανάλυση από Δέσποινα Σβουρδάκου τη Δευτέρα. Αυτό έτσι, μυρίζομαι. Θα έχετε υλικό θα για, θέμα την για την εκπομπή. Αυτά μέχρι στιγμής από Γλυφάδα. Ωραία, όλα αυτά θα τα δούμε και αναλυτικά και στο κεντρικό δελτίο το βράδυ. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Ήταν η πρώτη φορά που έσπασε τη σιωπή του ο Ηλίας Ψινάκης και μίλησε για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η πρώτη φορά που είπε το που ήταν εκείνη την ώρα, όταν ενημερώθηκε, ποιες ήταν οι πρώτες του κινήσεις, τι έκανε αμέσως μετά, ποιες κατά τον ίδιο ήταν οι γκάφες που έκανε και τα λάθη που τις έκανε. Τις χαρακτήρισε οι λιθιότητες, επιλέξει έτσι το... Εγώ το είπα λίγο πιο... Εντάξει, εσύ τον έφερες κομψά, εγώ θα σου το πω όπως το είπε ο ίδιος. Το ανέφερε συγκεκριμένα. Και επειδή ό,τι έχει σχέση με καταστροφές και ρεπορτάζ τέτοιου είδους... Δυστυχώς. Ήσουν παρούσα. Είμαστε εδώ, ναι. Ήμασταν εκεί μάλλον ο σταθμός. Νομίζω περιμένουμε από σένα να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες. Ας κάνω μια απέλπιδα και εγώ προσπάθεια τώρα να συμπυκνώσω αυτή την συνέντευξη που θεωρώ ότι θα μείνει στην ιστορία. Που έδωσε χθες το βράδυ, που παραχώρησε χθες το βράδυ ο Ηλίας Ψινάκης, δήμαρχος Μαραθώνα, στην εκπομπή Αυτοψία του Αντώνης Ρόιτερ και του τηλεοπτικού σταθμού Α. Τι να πρωτοσταχυολογήσω. Οι πρώτες του ξεκάθαρες κουβέντες είναι ότι βρισκόταν σε πάρτι στη Μύκονο που είχε διοργανώσει ο ίδιος με αφορμή τη γιορτή του πολύ γνωστή καλεσμένη Jet Set, όλο το διεθνές Jet Set. Και πολύ πρέσβης. Και πρέσβης, ακριβώς. Το δεύτερο που κρατάμε είναι ότι κοιμάται με την συνείδησή του ήσυχη τα βράδια. Θεωρεί ότι ό,τι ήταν να πράξει το έπραξε και ότι δεν θα άλλαζε τίποτα, είτε ήταν ο ίδιος στο γραφείο ότι εκείνη την ημέρα, είτε δεν ήταν. Ξεκίνησε όντως περιγράφοντας τις πρώτες ώρες. Δηλαδή, να σου πω ότι υποδέχτηκε τον κύριο Σρόιτερ με το χαρακτηριστικό στυλ γυαλιά ηλίου. Εντάξει, ανέφερε ότι. Το αποσαφήνιση είναι γνωστό το είναι πρόβλημα αυτό με τα μάτια του. Μην σταθούμε σε αυτό. Νομίζω περισσότερο είναι αυτά που είπε. Ξέρεις, Γιώργο, είναι πολλά τα οποία απασχολούν τον κόσμο και ίσως να σου πω το άλλο ρήμα προκαλούν. Θα σου περιγράψω για αρχή εν τάχει τι αναφέρθηκε. Θα πάμε να δούμε ένα απόσπασμα και μετά θα το συζητήσουμε μαζί. Είπε λοιπόν ότι τον έσκησαν. Για αυτούς τους 100 νεκρούς, τον έχουν σταυρώσει, ότι δεν είχε επιλέξει να μιλήσει 7 μήνες δημόσια, γιατί λέει ή δουλεύεις ή μιλάς. Ανέφερε ότι
συνδυάζει τις διακοπές με την άδειά του και κοιτάζει να είναι πάντα Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο η περιοχή αυτή καίγεται συνήθως. Mm-hmm. Και γιατί φυσικά έπρεπε να δώσει τις άδειες στον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο. Οπότε έτυχε. Μάλιστα, είπε ότι το πέρσι είχε πάρει την άδειά του Αύγουστο και κάηκε που είχαμε την πυρκαγιά που τελικά στράφηκε προς τον Οροπό και δεν έπεσε τόσο το μαραθώνο. Οπότε επέλεξε να λείψει Ιούλιο. Φαίνεται ότι τον κυνηγάει μία μαύρη τύχη τον κύριο Ψινάκη, γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς τελικά βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Εξήγησε λοιπόν ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ώρα ενημερώθηκε. Αλλά όταν τον πήραν το πρώτο τηλέφωνο, η φωτιά ήταν στον Ταού Πεντέλης. Ότι οι αντιδήμαρχοι του έπαιρναν την πυροσβεστική και η πυροσβεστική του έλεγε: Κοιτάξτε, μην ανησυχείτε ακόμα, είναι μακριά η φωτιά. Εκείνος βέβαια στη συνέντευξη αναφέρει ότι με το που έμαθα ότι καίγεται το ΙΔΑ του Ταού Πεντέλης, λέω: Φεύγουμε. Περιέγραψε λοιπόν ότι προσπάθησε να φύγει με ελικόπτερο. Κλινικά ανέφερε ότι πήρα τον ελικόπτερά μου τηλέφωνο. Και είναι γνωστό ότι μετακινείται με ελικόπτερο. Ναι. Είναι γνωστό αυτό. Όποιος τον ακολουθεί στα social media το βλέπει. Έτσι λοιπόν ο ελικόπτερας. Έτσι κι αλλιώς, ο κύριος Ψινάκης, τώρα να τα λέμε λίγο τα πράγματα όπως είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οικονομική επιφάνεια. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε τώρα. Και μάλιστα ήταν και ένα βασικό του επιχείρημα προεκλογικά αυτό. Ότι δεν θα χρειαζόταν να βάλει το δάχτυλο στο μέλι υπό την έννοια ότι δεν έχει ανάγκη να αξιοποιήσει εντός εισαγωγικών το Δήμο και οικονομικά. Ακριβώς. Και φυσικά είναι και το στάτος του τέτοιο. Έτσι, είναι ένας γνωστός άνθρωπος και εκτός των συνόρων και ήθελε να εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά θετικά προς τον Μαραθώνα και τις αμφικτιονίες, αλλά και την χώρα, ήθελε να το εκμεταλλευτεί αυτό ως προς όφελος λοιπόν των υπολείπων δύο, της χώρας και του Μαραθώνα. Κλείνοντας τώρα αυτό που ανέφερες, είπε λοιπόν ότι δεν κατάφερε τελικά να φύγει με ελικόπτερο λόγω του καπνού, δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί κάπου κοντά. Προσπάθησε να φύγει με κάποιο φουσκωτό, περιέγραψε πως τα 4-5 μποφόρ έγιναν 10 όσο πλησίαζαν κοντά στην Αττική και ουσιαστικά είπε ότι κρυφτήκαμε στην Σέριφο. Όταν πια έφτασε, είχαν ήδη γίνει όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, ανέφερε ποιες ήταν οι πρώτες του ενέργειες και σε αυτό το σημείο είπε για τα λάθη του. Αλεξάνδρα, θα βάλουμε μία άνω τελεία. Όχι, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Μάλλον αυτή τη στιγμή στο βήμα του 4ου Οικονομικού Φόρουμ βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Δεν ξέρω, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα συνδεθούμε. Συνεχίζουμε εμείς κανονικά. Περιμένω από χθες τους Δελφούς, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Όντως έχει ενδιαφέρον αυτό το τετραήμερο. Έχει ενδιαφέρον και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε αναλυτικό στο δελτίο ειδήσεων, δεν θα προλάβουμε τώρα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα, και το βράδυ είναι και ο Πρωθυπουργός που θα μιλήσει. Ακριβώς. Γι' αυτό περιμένουμε ενδιαφέρον και τη σημερινή ημέρα. Γινόντας λοιπόν στη συνέντευξη του κυρίου Ψινάκη, φτάσαμε στο σημείο που αναφέρεται στα δύο του μεγάλα λάθη. Ένα ήταν για μια δημοσκόπηση που τον έβγαλε πρώτος σε δημοτικότητα. Και το δεύτερο λάθος, λέει, ήταν ότι είπα στους δημοσιογράφους ότι κάηκε το σπίτι μου. Περιέγραψε ότι τελικά δεν κάηκε το σπίτι του, κάηκε όχι ακριβώς όλο το κτίριο, κάηκε ο περίγυρος του σπιτιού. Ήταν η μητέρα του που του μετέφερε την πληροφορία λανθασμένα, ότι ήταν 4.100 άτομα μέσα στη θάλασσα με τα μαγιό και περίμεναν να σωθούν και ότι τα θύματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερα, γιατί ευτυχώς δεν ήταν Σαββατοκύριακο. Η πυροσβεστική πρέπει να λέει στον Δήμαρχο τι να κάνει και στην περιφέρεια, όταν η φωτιά, συγγνώμη, ξεπερνά τους δύο Δήμους. Ήταν ξεκάθαρος προς αυτό ο κύριος Ψινάκης και μάλιστα έδωσε λαβή να σχολιάσουμε εμείς σήμερα ότι ρίχνει και ένα φταίξιμο στην πυροσβεστική, η οποία συγκεκριμένα λέει ότι δεν είχε ενημέρωση από κανέναν, και ότι για να εκενώσεις κάτι πρέπει να σου πει πυροσβεστική και από πού να τον πάρεις και πού να τον πας. Η αλήθεια είναι ότι το κεντρικό συντονισμό τον έχει το πυροσβεστικό σώμα. Τώρα θα βάλουμε μία ανωτελεία. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το 4ο Οικονομικό Φόρουμ. Πάμε σε απευθεία σύνδεση μέσω της ΕΡΤ, όπου φυσικά αυτή διανέμει. Πάμε να παρακολουθήσουμε.
στο σύστημα μέσω των εισφορών μας. Το σύστημα όμως είναι μη αποτελεσματικό. Όταν έχουμε σήμερα ακόμα νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να συνδυάσουν τις προμήθειες, αγοράζουν τον εξοπλισμό σε τριμηνιαία βάση, όταν δεν υπάρχει καμία συνεργασία από τον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά όχι μόνο για τον περιορισμό των δαπανών, αλλά και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Και αυτό είναι ένα τομέα όπου νιώθω πολύ σιγουριά ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε εξοικονόμηση που θα πρέπει στη συνέχεια να κατευθυνθούν στην ποιότητα του ιατρικού συστήματος, της ιατροφαρμακευτικής περιθέσεως. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη που θα προκληθεί από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και όταν λέω ανάπτυξη, Πίτερ, πρέπει να είμαι ειλικρινής, η χώρα δεν αρκείται στο 2%. Με το 2% θα καθυστερεί, θα είναι πίσω από την Ευρώπη και δεν θα δώσουμε την αίσθηση στον ελληνικό λαό ότι η κρίση έχει τελειώσει. Οι στόχοι που πρέπει να θέτουμε είναι μεταξύ 3 και 4%. Αυτό δεν θα προέλθει μόνο από φορολογικές περικοπές, αλλά και από άλλα μέρη. Αλλά αυτή είναι η ανάπτυξη η οποία θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εισόδων. Και όταν μιλώ για μεταρρυθμίσεις, ας δούμε τι συμβαίνει επίσης με τη φορολογική μεταρρύθμιση γενικότερα. Μας κατηγόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προσλαμβάνουμε ανθρώπους εκεί που δεν τους χρειαζόμαστε και ότι δεν προσλαμβάνουμε ανθρώπους στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων. Έχουμε τα εργαλεία να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο στοχευμένοι στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και θέλω να το κάνω αυτό. Σκοπεύω να το κάνω αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ πάρα πολύ, αυξήθηκε πάρα πολύ η φορολογία και ως αποτέλεσμα κάποιοι θα φοροδιαφύγουν. Γιατί δεν υπάρχουν όργανα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πας σε μια ταβέρνα και πραγματικά πρέπει να ζητήσει την απόδειξη. Λοιπόν, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 4ο φόρουμ, οικονομικό φόρουμ στους Δελφούς, σχετικά φυσικά με τις μεταρρυθμίσεις. Ήταν το κυρίως κομμάτι στο οποίο πετύχαμε εμείς, στο οποίο αναφέρθηκε. Αναλυτικό ρεπορτάζ το βράδυ. Επιστρέφω σε σένα, Αλεξάνδρα, για να κλείσουμε το θέμα με τον κύριο Ψινάκη και φυσικά να δούμε και χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που συζητούμε. Αυτή τη στιγμή. Τα οποία μεταφέρω όπως ελέγχθησαν χθες το βράδυ. Να κλείσουμε και να πούμε ότι ο κύριος Ψινάκης ευχαρίστησε το στρατό και την αεροπορία, ευχαρίστησε τον γνωστό επιχειρηματία που τους δόρισε έκταση για να ταφούν οι δύστυχοι αυτοί οι άνθρωποι και ανέφερε μάλιστα ότι περί εκεί του κάναν και μήνυση για αυτή του την κίνηση. Και ολοκληρώνοντας και εκείνο σε δική του συνέντευξη, είπε ότι όλοι πήδηξαν το καράβι σαν τα ποντίκια. Ότι είχε μείνει με τέσσερις. Γιατί είχε τρομερά ζητήματα. Παραιτήθηκαν όλοι, Γιώργο. Και όχι μόνο είχαμε τις παραιτήσεις, ζητούσαν και τη δική του την παραίτηση. Και απάντησε σε αυτό. Είπε γιατί δεν παραιτήθηκε. Δεν παραιτούμε, λέει, γιατί εγώ πρέπει να πράξω αυτό που κλήθηκα να κάνω. Ότι δεν θα τους χαριστώ και ότι όσοι παραιτήθηκαν εκτός από δύο δεν ήταν για λόγους ευθυξίας, αλλά ήταν γιατί μυρίστηκαν το χρήμα και ήθελαν εμένα να κάνω πίσω. Και ολοκληρώνοντας, ανέφερε και γιατί δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα. Είναι κάτι γνωστό, το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν. Το έχει ξαναπεί και πριν από μήνες, ακριβώς. Είπε ότι εγώ έκανα τα έργα που με ψήφισαν να κάνω. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι απολιτικ, είμαι άνθρωπος των celebrities και ότι στο μαραθώνιο έχουν πάθει σύνδρομο Μπουτάρι. Δεν μπορούν να βρουν άλλον υποψήφιο. Υποψήφιο να κατέβει είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια απέκλεισε το γεγονός να επιστρέψει και στην τηλεόραση. Ναι. Για όσους ενδιαφέρονται. Ακριβώς. Για όσους ενδιαφέρονται. Είπα να μην το αναφέρω, γιατί είναι. Το αναφέρω εγώ, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε στον Αντώνη Ρόιτερ και στον τηλεοπτικό σταθμό Α, στην πρώτη του συνέντευξη, και επιστρέφουμε. Φαντάζομαι ότι αυτή η τραγωδία και εσάς προσωπικά σας έχει στοιχειώσει. Φαντάζομαι ότι την έχετε σκεφτεί και στο μυαλό σας πάρα πολλές φορές. Εκ των υστέρων, λάθη δεν έχετε κάνει? Δεν θεωρείτε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς? Θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα λάθος από το Δήμο και από εσάς? Κοιτάξτε, από το Δήμο αν έχει γίνει λάθος, εγώ έχω τη συνείδηση μου ήσυχη προσωπικά. Αλλά αυτό θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Είναι θέμα. Το βγει το πόρισμα τη δικαιοσύνη. Είναι αυτό που λέμε, κοιμάστε ήσυχο το βράδυ για το κανονικότατα. Αυτό που μπορούσαμε να έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει. Αντιμετωπίζετε κατηγορίες ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετωπίζετε έκθεση σε κίνδυνο. Αυτά είναι κακουργήματα. Και πολύ καλά κάνουν. Βεβαίως. Όλοι πρέπει να κρυθούν για τις πράξεις. Να κρυθούμε όλοι για τις πράξεις μας. Και όποιος θέλει θα την πληρώσει. Και πρέπει να την πληρώσει. Συνδυάζω πάντα τις διακοπές με τους καλεσμένους καλό ανθρώπους από το εξωτερικό, πρέσβεις, επιχειρηματίες, star. Τους δείχνω την Ελλάδα, το συνδυάζω πάντα έτσι. Όπως επίσης και όταν δεν είναι διακοπές, όλο το καλοκαίρι, έρχονται διάφοροι
Από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Τι ώρα ενημερώνεστε εσείς και πού βρίσκεστε? Τώρα θα πω ακριβώς, δεν θυμάμαι απ' έξω. Στο περίπου. Απόγευμα. Πάντως φαντάζομαι λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Μεσοπέλαγα. Μεσοπέλαγα. Ναι. Με το που πιάνει η Πεντέλη. Ποια ενημέρωση έχετε αρχικά? Τι σας λένε ότι συμβαίνει? Μου είπαν ότι πιάσει η Πεντέλη και λέω φύγαμε γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Γιατί mm-hmm. και πέρσι έτσι είχε γίνει. Ναι, δεν ήμουν στον ωκεανό, mm-hmm. στον Ατλαντικό. Λίγο πιο μεταξύ Δήλου και Μυκόνου, ας πούμε. Κάνετε μια προσπάθεια να φύγετε με ελικόπτερο. Ναι, παίρνω τον ελικόπτερά μου, τον οποίο αυτό μου λέει δεν σηκώνεται τίποτα. Απαγορεύεται κάθε πτήση. Λόγω αέρα? Όχι λόγω αέρα, λόγω καπνού. Και επιλέγετε να φύγετε με φουσκωτό? Με φουσκωτό. Αλλά το θέμα ήταν ότι είχε 4-5 μποφόρ, αλλά με όλη αυτή τη φωτιά αλλάξαν τελείως τις συνθήκες. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι είναι πολύ γνωστό. Γιατί και τα 5 που ξεκινάς, mm-hmm. σφαίρα, γίνονται 10. Βρήκατε καιρό δηλαδή μπροστά σας? Πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είχαν απαγορευτεί και οι πλώες, δηλαδή το μπορείτε να το mm-hmm. τσεκάρετε. Πολύ καιρό. Και δεν καταφέρετε να φτάσετε, ξεμένετε κάπου? Ναι, δεν καταφέρει να φτάσει αυτό το πράγμα και μας πάει προς τη Σέριφο και κρυφτήκαμε λίγο στη Σέριφο, ευτυχώς. Δικό, αν μπορείς να πεις, δίκησε αυτό που περνάμε, δηλαδή την αντιμετώπιση των τραγικών αυτών καταστάσεων και την επαναφορά στην κανονικότητα, με 4 αντιδημάρχους που μείνανε και μια γενική γραμματέα. Οι άλλοι έχουν παραιτηθεί όλοι. Ναι. Ναι. Τσάντα ποντίκι από το καράβι. Σάντα ποντίκι από το καράβι, ή είχαν μια ευθυξία απέναντι σε μια τραγωδία, κύριε Ψινάκη, και καλώς παραιτηθεί? Δεν υπάρχει ευθυξία, κύριε Σρόιντερ. Επιστρέφουμε εδώ. Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, η Γιάννα Τσούπρα, η εντεταλμένη σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής, είχε φιλοξενηθεί εδώ στο Δελτίο και είχε μιλήσει και εκείνη. Έχει μια τελείως διαφορετική όμως άποψη σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Ψινάκης. Η κυρία Τσούπρα είπε ότι την στοιχιώνει αυτό που συνέβη στο Μάτι. Και θέλω να σου πω, Γιώργο, δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο εδώ. Σε καμία περίπτωση, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά εξελίσσονται, ούτε... η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Ακριβώς. Ούτε χρειάζεται να καλεί απλώς το σπίτι. Πρέπει να αποφανθεί του... σύντομα. Ναι, γιατί είναι, είπαμε, οι νεκροί περιμένουν. Το λέω και το ξαναλέω, έχω καταντήσει γραφική, όμως δεν είπα να χωρώ. Ούτε πρέπει να καλεί το σπίτι του κυρίου Ψινάκη ή η μητέρα του, η 88χρονη μητέρα του, για να τον λυπηθούμε, να νιώσουμε ήκτο ή για να συμπονέσουμε. Σε καμία περίπτωση. Όμως, το σημείο αυτό, μέχρι να φτάνεις σε μια προκλητικότητα, σε μια απουσία συνέστησης, σε μια απάθεια, απουσία ευφλαχνίας, πώς να το περιγράψω, ψυχική ευαισθησία, χάνω και τα λόγια μου. Και να λες ότι εγώ κοιμάμαι ήσυχο στα βράδια. Δεν χρειάζεται να φταίτε, κύριε Ψινάκη, απλά και μόνο και οι δημοσιογράφοι που βρεθήκαμε εκεί και είδαμε κάποια πράγματα. Το βράδυ δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Εγώ προσωπικά δεν είχα πάει ποτέ στο Μάτι, Γιώργο. Ούτε ήξερα τη δόμηση της περιοχής. Όταν έφτασα, έπαθα σοκ. Σοκ από το πώς οι άνθρωποι είχαν δεχτεί οι ίδιοι να ζουν εκεί με αυτές τις συνθήκες. Και σοκ από το κράτος που τους είχε επιτρέψει να οικοδομήσουν έτσι τα σπίτια τους. Όχι. Υπάρχουν, και δεν είναι δασική έκταση αυτό. Υπάρχουν πολλές ευθύνες και προς πολλές κατευθύνσεις και θα διερευνηθούν. Δεν χρειάζεται να είμαστε προκλητικοί. Να βγει θέλω το αποτέλεσμα της δούμε... δικαιοσύνης, αλλά αυτό που είδα και εγώ εχθές το βράδυ με εξόργησε. Εντάξει, έχει πολλές αναγνώσεις. Αυτό μπορεί να μην το στην είπε Κρήτη, με την στην έννοια. Στην Κρήτη με τους 4 νεκρούς στο Γεροπόταμο βγήκε ο Δήμαρχος Φεστού και είπε αναλαμβάνω συνειδησιακά την ευθύνη. Και όταν είχαμε τον ένα νεκρό τώρα πριν από 2-3 ημέρες με τα δεύτερα φαινόμενα, βγήκε και ο Γιάννης Λεονταράκης, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης και είπε ότι οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Θα μου πεις, έφερε τους νεκρούς πίσω η συγγνώμη? Όχι, αλλά αποδεικνύει μια πολιτική ευτυχία ότι οι προύχοντες έχουν τουλάχιστον ενσυναίσθηση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα. Ας βάλουμε τελεία, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Μπήκε πολύ δυναμικά ο μήνας από ό,τι αντιληφθήκαμε όλοι. Να δούμε τι είπε η Γιάννα Τσούπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τον Δήμαρχο Εγάλεο, τον κύριο Δημήτρη Μπίρμπα, για μια αυτοδιοικητική και όχι μόνο συζήτηση. Τι τραγωδία μας έχει στοιχειώσει. Είμαστε όλοι στενοχωρημένοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και άλλο πράγμα η στοχοποίηση. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα συμφέροντα που εμείς σαν Περιφέρεια Αττικής τα ονομάσαμε από την αρχή. Και νομίζω ότι πρέπει
σε αυτή τη δεδομένη στιγμή, αντί να κοιτάμε και να το παίζουμε όλοι οι εισαγγελείς και να λέμε πράγματα τα οποία η κυβέρνηση είχε βγει τις επόμενες μέρες, η αντιπολίτευση μάλλον, και στοχοποιούσε ανθρώπους, αντί να έκανε αυτό, έπρεπε όλοι μαζί να συμβάλλουμε ώστε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να βρούμε τα προβλήματα, τις παθογένειες του παρελθόντος και να τις αλλάξουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ για το δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων. Όπως σας είχα προαναγγείλει, μαζί μας βρίσκεται ο Δημήτρης Μπίρμπας, ο Δήμαρχος Εγάλεο. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά, γιατί τηλεοπτικά δεν τα έχουμε πει. Θέλω να ξεκινήσουμε, πριν πάμε στο Δήμο Εγάλεο, να δούμε επιμέρους ζητήματα, έργα και δράσεις και ενδεχομένως να μας κάνετε και έναν απολογισμό αυτής της θητείας που ολοκληρώνεται σε μικροχρονικό διάστημα λόγω των εκλογών. Πάμε λίγο στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στην ΚΕΔΕ, όπου είχε ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να μείνουμε καθαρά στην σύσκεψη, να μιλήσουμε γενικότερα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και αντιδράσεις. Σε τι σημείο είμαστε σήμερα? Στο σημείο που είμαστε σήμερα μπορώ να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Το νομοθετικό πλαίσιο που έχει έτοιμο η κυβέρνηση και εκείνο που υλοποιεί είναι ουσιαστικά οι επιταγές από των ευρωπαϊκών οδηγιών. Η χώρα, αν δεν εναρμονιστεί τάχιστα, και δυστυχώς είμαστε μια χώρα που λειτουργεί υποπίεση, θα έχουμε πολύ οδυνηρές επιπτώσεις στους ΟΤΑ. Δηλαδή τι, θα πληρώνουμε πρόστιμα, θα υπάρχει μια χρέωση ανάλογα με τον όγκο των σκουπιδιών και το βάρος που εναποθέτουμε στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, οφείλουμε πια να έχουμε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν μια μεγάλη προετοιμασία. Οι ευθύνες υπάρχουν και στην πολιτεία και στην αυτοδιοίκηση. Στην πολιτεία, γιατί δεν έχει λειτουργήσει ένα πλαίσιο ούτε χωροθετήσεων, ούτε αν θέλετε χρηματοδοτικών εργαλείων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και παρά τις εντάξεις που έχουν γίνει στα προγράμματα, αυτά έχουν καθυστερήσει γιατί δεν είχαμε λειτουργήσει ολοκληρωμένα, αυτό επεσήμανε και ο Υπουργός. Άρα πρέπει να τρέξουμε και πρέπει να ξεπεράσουμε αβελτηρίες, να έχουμε ευελιξία, να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις υπάρχουσες υποδομές και πώς τάχιστα να κάνουμε διαφορετικές. Το σημαντικό στοιχείο πάνω απ' όλα είναι η εκτροπή των βιοαποβλήτων. Και δυστυχώς εκεί έχουμε μείνει ακόμα πάρα πολύ πίσω και ένας λόγος ήταν ότι δεν είχαμε χώρους ταφής. Αν εξαιρέσουμε το ΦΟΣΔΑ, τον ΕΣΝΑ στην Αττική και κάποιους άλλους ΦΟΣΔΑ, τώρα βρέθηκε και κάποια λύση. Γιατί είναι και ζητήματα νομοθετικού πλαισίου, ξέρετε, οι χωροθετήσεις. Και μια σειρά ζητήματα. Είναι πάρα πολλά πλεξίματα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια υπεργραφειοκρατία η οποία μπλοκάρει μια σειρά από έργα. Αυτή τη στιγμή δίνεται αυτό η δυνατότητα. Αυτό που σκέφτομαι όμως, Δήμαρχε, είναι ότι ουσιαστικά μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι χάθηκε μια πενταετία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι χάθηκε μια πενταετία, θα σας πω ότι έχει χαθεί μια δεκαπενταετία. Γιατί υπάρχει ένα δίστροπο και δίστοπο νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να χωροθετήσεις, πολύ δύσκολο να αποφασίσεις και να χρηματοδοτήσεις. Τα έργα που είχαμε εντάξει, να σας θυμίσω από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη, έχουν πάει πάρα πολύ πίσω, όπου σήμερα αυτές οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε εμείς έχουν τελειώσει τυπικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα βαθμικό στάδιο από το 1999 συν 5 χρόνια. Και εμείς ακόμα κάνουμε χώρους υγειονομικής ταφής. Φυσικά τώρα η πολιτεία πήρε μια πρωτοβουλία για να γίνουν χώροι υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων και έτσι θα συνεχίσουμε. Και για να προλάβουμε όλες αυτές τις χρόνιες καθυστερήσεις, μπορούμε να πάμε σε εκτροπή στην πηγή. Δηλαδή να δημιουργήσουμε γραμμές βιοαποβλήτων, καταρχήν σε χώρους μαζικής συνάθησης, γιατί όποιος δήμος δεν προχωρήσει σε αυτό θα βρεθεί απέναντι σε πολύ μεγάλα πρόστιμα. Εμείς είμαστε λίγο μπροστά. Που ήδη έχουμε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, σαν Δήμος Εγάλεο, έχουμε λίγα. Τα οποία συνεχώς παραπέμπουμε στο μέλλον με βάση αντικειμενικές δυσκολίες στελεχικού δυναμικού δυνατότητας χρηματοδοτικών εργαλείων από την πολιτεία και από τους Δήμους, λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς, σαν Δήμος Εγάλεο, είμαστε λίγο μπροστά. Είμαστε ένας από τους 2-3 Δήμους της χώρας, βασικά στην Αττική, που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, οι οποίοι έχουμε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης και περιμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο να πάρουμε 250 κάδους, καφέ κάδους που λέμε, για να κάνουμε εκτροπή των βιοαποβλήτων. Έχουμε ήδη παραγγείλει ένα όχημα
με τις γνωστές διαδικασίες στην Ελλάδα. Για να προμηθευτείς, το ξεκινήσαμε τη διαδικασία μόνοι μας. Το να υπάρχει κάτι όριμο να κατατίθεται και να παίρνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Θα σας πω κάτι. Δημοπρατήσαμε ένα πρόγραμμα με την περιφέρεια για 1.250.000 ευρώ για την ανακατασκευή των αυλίων χώρων. Αφού ταλαιπωρηθήκαμε 2,5 χρόνια, σε ποιανού ιδιοκτησία είναι και πόσα άδειες θα πάρουμε. Από τις 25 Ιουλίου δεν έχει μπει ο εργολάβος ακόμα. Τον βλέπει τώρα το ελεκτικό συνέδριο μετά την αποκεντρωμένη διοίκηση για τρίτη φορά με την επικαιροποίηση των στοιχείων που προβλέπεται και ελπίζω να μπει το Μάρτιο. Και αν κάποιος μου πει ότι αυτό είναι προεκλογικό, ένα έργο που έχουμε εντάξει το 2015, το έχουμε μελετήσει. Ήταν καθυστερήσεις που υπήρχαν. Είναι χρόνες καθυστερήσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα και έτσι ακριβώς είναι και στην προμήθεια πάντως, των οχημάτων. Έτσι όπως το περιγράφετε, μου ακούγεται λίγο και ως κριτική στο κόμμα από το οποίο στηρίζεστε. Δεν μπορώ να πω. Γιατί φαντάζομαι θα πω. Αντιλαμβάνεστε δεν είναι ζήτημα κόμματος. Το λέω. Και το λέω έτσι με τα γνώσεως. Το κόμμα που σήμερα κυβερνάει, το οποιοδήποτε κόμμα που κυβερνάει, πολλές φορές έχει την καλή θέληση και προσπαθεί. Αν δεν δούμε συνολικά τη λειτουργία του ελληνικού κράτους και την αντιμετώπιση, την αλλαγή όλης της δομής της και την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων της γραφειοκρατίας από την πολυνομία που καταλήγει να είναι κακονομία στην Ελλάδα, δεν θα βρούμε λύσεις. Mm-hmm. Έχουν κάνει κάποια βήματα. Η μοναδική δικαιολογία που εγώ δίνω στον πολιτικό χώρο που ανήκω είναι ότι βρέθηκε σε μια έκτακτη συνθήκη για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου έδινε προτεραιότητες σε άλλα ζητήματα και όχι στα οικονομική ασφυξία. Αν δεν υπάρξουν αλλαγές στο βαθύ κράτος και στην αντίληψη που έχουμε για τη λειτουργία του κράτους με τις αλλεπάλληλες, με τους αλλεπάλληλους ελέγχους, υπάρχουν 10 έλεγχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Απλοποίηση των διαδικασιών. Και αυτό το πράγμα, σε αυτό υπάρχει όντως καθυστέρηση. Η μοναδική δικαιολογία είναι ότι υπήρχε μια πολύ έκτακτη συνθήκη, οπότε όλοι έτρεχαν να ξεπεράσουμε τα μνημόνια, να μπορέσει να πετύχει η χώρα τους στόχους. Κατανοητό. Από εδώ και πέρα όμως. Από την άλλη όμως και ο Κλεισθένης ένα δεν μπορούσε, διόρθωσε τέτοια ζητήματα. Διόρθωσε τέτοια ζητήματα. Έβαλε βάση τώρα με τη για να διορθωθούν. Αναθεώρηση. Να σας πω, ούτε και. Αυτό που με ανησύχησε στη συνταγματική αναθεώρηση. Και εδώ θα κάνω κριτική και στο δικό μου χώρο, ότι ήταν ατελής. Και όχι σε πολύ μεγάλο βάθος. Τα άρθρα που άνοιξαν. Αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι οι άλλοι δύο πολιτικοί χώροι, οι οποίοι μας έλεγαν ως ΚΕΔΕ ότι συμφωνούν και πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού κρατικού μορφώματος ακόμα μεγαλύτερη, δεν ψήφισαν κανένα από τα άρθρα, ούτε το 101 που υπήρχε πρόταση και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και μας έλεγαν ότι θα ήταν και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Βορύδης. Στο άρθρο 102. Ούτε το άρθρο 76 που έδινε δυνατότητα κάποιων νομοθετικών πρωτοβουλειών και κανονιστικών κανονιστικού χαρακτήρα για, για τους δήμους και τις περιφέρειες, αυτά δεν ψηφίστηκαν από εκείνους. Αυτό με εκπλήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ότι πολλές φορές μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Δηλαδή το ότι ενώ είχαμε συμφωνήσει και με αυτούς τους πολιτικούς σχηματισμούς ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε τα ζητήματα για να γίνει μια σε βάθος συζήτηση για αυτά τα θέματα, αυτό δυστυχώς πλην του άρθρου 101, προφανώς. Βέβαια υπάρχει στο άρθρο 101 που μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα και κάποια άλλα άρθρα, να μην κάνουμε τώρα συζήτηση συνταγματική, που μας δίνει όμως εμέσως το να μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποια προβλήματα άμεσα για τη λειτουργία των Δήμων. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι το ελληνικό κράτος. Είναι το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης, δίνοντας την τοπική αυτοδιοίκηση τους λιγότερους πόρους σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και, τις δαπάνες του δημοσίου. Λιγότερες από την Αλβανία. Δεν λέω τίποτα άλλο. Θέλω να πάμε και στο άλλο ζήτημα, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Φυσικά δεν είναι ζήτημα το οποίο κλείνει με μια συζήτηση. Προφανώς, αλλά το βασικό στοιχείο και αυτό που έχουν καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας είναι η δική τους συμμετοχή στην ανακύκλωση, αυτό είναι το μείζον, γιατί εκείνοι θα την πληρώσουν. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια που θα κάνουν οι Δήμοι για τη γραμμή βιοαποβλήτων. Να μην πετάμε στον καφεκάδο άλλα απορρίμματα, γιατί αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και κόστος, όπως φυσικά όταν πετάμε απορρίμματα που δεν αντιστοιχούν στον μπλε κάδο που υπάρχει σήμερα. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση από την υγεία της κυβέρνησης. Περιμένω να υλοποιηθεί από τον Υπουργό που μας έχει αναλυθεί δύο φορές, Αγκέδε, γιατί η χώρα πρέπει να εφαρμόσει, πέρα από το κρίσιμο που είναι η γραμμή, και το τονίζω αυτό για τα διαπόβλητα, γιατί τα οργανικά αποτελούν τη σύσταση του 55-65%. Είναι το μεγαλύτερο μέρος. Ταυτόχρονα όμως πρέπει, και είναι ευρωπαϊκή υποχρέωσή μας, να εφαρμόσουμε τετραπλή συλλογή. 4 κάδους. Για χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό. Η διαχείριση αυτή που εμείς σας λέω, είμαστε λίγο μπροστά. Ήδη τοποθετήσαμε 10 γωνιές
πράσινες γωνιές διαχείρισης. Έχουμε χωροθετήσει 145 μέσα στο το πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπαίνει η γραμμή με τους καφέ κάδους, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ πίσω από τους στόχους που πρέπει να πιάσουμε σαν χώρα. Ο κόσμος, οι πολίτες πώς λειτουργούν, Δημάρχη? Γιατί πάνω σε αυτό που αναφερθήκατε πριν, ότι πρέπει ο κόσμος είναι ουσιαστικά αυτός που θα δείξει αν είναι επιτυχημένο ένα σύστημα ή όχι, είναι και η πλευρά της αυτοδιοίκησης και εμάς των δημοσιογράφων που πρέπει να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Συμφωνώ μαζί σας. Και γι' αυτό ζήτησα και ήταν και η τοποθέτησή μου, που ήταν και φυσικά και των συναδέλφων, απέναντι στον Υπουργό, ότι πρέπει σε συνεργασία με τον ΕΟΑ να γίνει μια μεγάλη καμπάνια για τους κάδους βιοαποβλήτων, όπως κάναμε καμπάνια για τους μπλε κάδους και είδατε πόσο μετά από εκείνη την πανελλαδική καμπάνια, μέσα από την τηλεόραση. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα επίσης υπήρξαν αποτελέσματα. Υπήρξε, όχι όμως απολύτως. Όχι αυτά που θέλουμε. Και αυτά υπάρχει μια ευθύνη των πολιτών και εγώ και πρέπει να τους την καταλογίσουμε. Γιατί και δεν είναι να δώσω εργαλείο ακόμα και τώρα ένα 20-25%. Να πετάνε άλλα σκουπίδια στον μπλε κάδο, που αυτό μας δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα. Λέω για την πόλη μου, για να μην πω για άλλους που αντίστοιχα. Έχετε είναι και συγκεκριμένα στοιχεία, ναι. Αλλά το αντίστοιχο συμβαίνει. Και υπάρχουν και άλλοι δήμοι που, επειδή συνομιλούμε καθημερινά με δημάρχους, όπου έχουν όλα τα ρεύματα διαχείριση, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να εκπαιδευτεί και είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο το αποτέλεσμα. Εμείς κάνουμε μια που τεράστια έχουν προσπάθεια. Δεν θέλω να μιλήσουμε για μας. Αντίστοιχα, όποιος θέλει μπορεί να δει στο site του Δήμου τις προσπάθειες που κάνουμε και για ενημέρωση στα σχολεία με την ανταποδοτική ανακύκλωση, φυσικά με τον ΕΟΑΝ, και για την ευαισθητοποίηση στα σχολεία και στο μαζικό πληθυσμό. Μοιράζουμε τσάντες τώρα πια με την πλαστική σακούλα πολλαπλών χρήσεων, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την ανακύκλωση. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα έχει αποτελέσματα και ήδη έχει αποτελέσματα. Να σας πω κάτι, ότι εμείς βρήκαμε την ανακύκλωση στο ΕΓΑΛΟ στο 1,3-1,4%. Ήταν το 2013 και σήμερα στο 2017 ήταν 9,7 και πιστεύω θα είναι 100% ακόμα περισσότερο το 2018. Έχουμε θεαματική άνοδο, οι προσπάθειες δρέπουμε καρπούς, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι τεράστια προσπάθεια. Φανταστείτε ότι πρέπει να εκτρέπουμε περίπου το 50% των παραγόμενων συσκευασιών και εμείς, αν πείτε, και εμείς και τα άλλα συστήματα μαζεύουμε γύρω στο 20%, γιατί εμείς ούτως ή άλλως συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα συστήματα ανακύκλωσης. Δηλαδή και για τα μπάζα και για τα κλαδιά, και αυτά μας ανεβάζουν πάρα πολύ το ποσοστό. Τα πηγαίνουμε στη φυλή που μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα επεξεργαστούν. Και πιστεύω ότι υπάρχει δρόμος πολύς, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που πρέπει να καλύψουμε και πρέπει να το καλύψουμε όλοι. Δεν είναι ζήτημα ούτε του Δήμαρχου, ούτε της κυβέρνησης. Είναι ζήτημα των ίδιων ημών των πολιτών. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στο Δήμο Εγάλεο. Όπως σας ανέφερα και πριν, συμπληρώνεται, είναι γνωστό, η θητεία σε λίγο χρονικό διάστημα λόγω των εκλογών. Κάνοντας έναν απολογισμό αυτής της θητείας, ποια θεωρείτε τα πιο εμβληματικά έργα, τα οποία, διευκρινίζω, δεν είναι απαραίτητο να είναι έργα υποδομής, μπορεί να πούμε η κοινωνική πολιτική ενός Δήμου, αναλόγως στις συνθήκες που έχει ο κάθε Δήμος. Και πού θεωρείτε ότι δεν προχώρησαν κάποια πράγματα και ενδεχομένως να ρίξετε το βάρος σας σε επόμενη θητεία, αν σας επιλέξουν φυσικά οι πολίτες του Εγάλεου. Θα σας πω. Καταρχήν, το τι επιλέγεις κάθε φορά να δώσεις το βάρος εξαρτάται εν πολύς από την κοινωνία. Δηλαδή, και από τις συνθήκες που επικρατούν. Σε επίπεδο κοινωνίας, η κοινωνία του Εγάλεου ήταν από τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιπτώσεων της κρίσης. Υψηλά επίπεδα ανεργίας πολύ υψηλότερα, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτά, λουκέτα σε καταστήματα, προφανώς, σε εμπορικό δρόμο. Στον εμπορικό κόσμο, στην αρχή του 2014, ήταν μέχρι το 2013-2014, είχαμε φτάσει και το 2015, περίπου το 30% των επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων, να έχουν κλείσει. Υπάρχει όμως μία άνοδο σήμερα στο Εγάλεο, γιατί αλλάζει και ο χαρακτήρας, αν θέλετε, των εμπορικών καταστημάτων και υπάρχει και μια άλλη συμπεριφορά από ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά τόνωσε την πόλη μας, και αυτό ήταν η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής. Ήταν ένα πράγμα που το διεκδικούσαμε, εγώ το διεκδικούσα και σαν σπουδαστής όταν ήμουν στα ΤΕΗ και καθηγητής εφαρμογών μετά. Αυτό το γεγονός καθιστά το Εγάλεο ένα μπόλο εκπαιδευτικό, το οποίο δένει και με το πρόγραμμα που έχουμε για το μέλλον. Αυτό μας έχει εξασφαλίσει, δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι στο Εγάλεο. Δηλαδή δεν υπάρχουν ξενίκια στα σπίτια στην πόλη. Αυτό άλλαξε. Έχει ξεκινήσει ήδη με το μετρό αυτό. Σε μεγάλο βαθμό. Αυτός ο χαρακτήρας του Εγάλεου αλλάζει και το εμπορικό του κέντρο. Γίνεται και ένα κέντρο ήπιας ψυχαγωγίας και αναψυχής. Υπάρχουν μια σειρά από παρεμβάσεις σε σχέση με αυτά. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να στηρίξουμε αλληλέγγυες δομές,
Δεν υπάρχει πρόγραμμα αλληλεγγύης δομής που να μην έχει εκμεταλλευτεί ο Δήμος Εγάλεο. Αυτό υπάρχει και ένα στοιχείο, μάλιστα, που το είδα πρόσφατα από έναν ερευνητή, ότι με τα στοιχεία του Νοεμβρίου του 2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Δήμος Εγάλεο είναι ο Δήμος της Δυτικής Αθήνας που έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων ανακάτοικο από σηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς είμαστε στο 80 και ο επόμενος Δήμος στο 48. Υπάρχει καλή απορροφητικότητα. Έγινε μια προσπάθεια γιατί πέσαμε. Και για τα κοινωνικά προγράμματα και οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα άνοιγε για την πόλη. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, να δούμε στο κοινωνικό. Διευρύναμε τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν ενίσχυση από τον Δήμο μέσω του κοινωνικού παντοπολίου. Ενταχθήκαμε σε κοινωνικά προγράμματα του ΕΣΠΑ για κοινωνικό παντοπολίο, για κοινωνικό φαρμακείο και ταυτόχρονα χρηματοδοτήσαμε και εμείς την αγορά και δεν στηρίξαμε μόνο τους εθελοντές. Και εδώ θέλω να τονίσω, ήταν πολύ σημαντικό το στοιχείο του εθελοντισμού για μια περίοδο και στο Δήμο μας, όπως και στην ελληνική κοινωνία, της εκδήλωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στήριξαν μεταξύ μας. Από την άλλη, και τους Δήμους στήριξαν. Επειδή δώσαμε μεγάλη βάση σε αυτό, ο Δήμος Εγάλεο έχει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε σοβαρές κρατικές πρωτοβουλίες, όπως ήταν το ΤΕΒΑ ή το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, γιατί μπήκαμε μπροστά, ακόμα και για τον αριθμό των κατοίκων οι οποίοι ωφελήθηκαν από το κοινωνικό πρόγραμμα της ΔΕΗ. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε και τους δημόσιους πόρους που διατίθενται και τον εθελοντισμό, κάνοντας ενημέρωση και στοχεύοντας πάνω σε αυτές τις ίδιες τις ομάδες και ταυτόχρονα χρηματοδοτώντας από το Δήμο με πολύ περισσότερα χρήματα αυτές τις δράσεις. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που μας έβαλε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έχει γυρασμένες υποδομές. Ξέρετε, ήταν ένας Δήμος που έκανε γρήγορα υποδομές, ο Δήμος Εγάλεο, ιδιαίτερα την περίοδο του Γιάννη Μιστακόπουλου, πριν από 30 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι υποδομές, τα σχολικά κτίρια, το ίδιο το δίκτυο, χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες σε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε χωρίς τα χρήματα που από εμάς. Γιατί ο Δήμος Εγάλεο σήμερα βρέθηκε σε μια κακή, μέτρια έως κακή οικονομική θέση. Σήμερα είναι σε μια πολύ καλύτερη. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να χρηματοδοτούμε εμείς με ίδιους πόρους. Όταν μπαίνει στη διαδικασία της περιφέρειας, και εδώ θέλω να τονίσω ότι υλοποιήσαμε και υλοποιούμε έργα 35 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πόλη αυτή την τετραετία. Να σας πω το εξής, ότι τα περισσότερα από αυτά είναι χρήματα της περιφέρειας Αττικής. Αλλά μπαίνοντας στην περιφέρεια Αττικής, η γραφειοκρατική δυσκολία που αφορά από ένα γίνεται τρία. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη στέρηση σε έργα που εντάξαμε, άμεσο. Που μελετήσαμε και εντάξαμε πολύ έγκαιρα σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο άμεσο, δηλαδή αυτό είναι το δεύτερο. Να δώσετε χρήματα εσείς οι ίδιοι από το Δήμο παρά να πάρετε λεφτά από την περιφέρεια. Το ίδιο ισχύει και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει και εκεί. Είναι λίγο πιο ελαφριά στο ΕΣΠΑ, αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα πολλές φορές με τις διαχειριστικές αρχές. Υπάρχει μια βαριά γραφειοκρατία που παραδέχονται και οι Ευρωπαίοι. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα προγράμματα φιλόδημος που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την εποχή του κ. Σκουλέτη και συνεχίζονται και διαδίδονται τώρα και με τον κ. Καρίτση. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν πολύ πιο απλοποιημένα. Δηλαδή, να καταλάβετε κάτι, όταν εντάσσεται ένα έργο στο φιλόδημο, μέσα σε 8 μήνες, 9, δημοπρατείται και μπαίνει η εργολάβος. Στα άλλα, κάνεις 2,5 και 3 χρόνια και μπορεί με τις ενστάσεις και με όλα τα ζητήματα να κάνεις 3,5-4 χρόνια για να μπει ο εργολάβος. Αυτό είναι το σημαντικό. Το δεύτερο, το εμβληματικό έργο που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται σε εμάς πέρα από το κοινωνικό έργο, είναι ο περιμετρικός του άλσος του Μπαροτάδικου στο Εγάλεο, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Όπως και εμβληματικά έργα είναι η ηλεκτροδότηση του άλσους με την αλλαγή όλου του συστήματος και αντικατάσταση με LED και της σειράς οδού. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα που είναι σήμερα σε εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό, να σας πω τώρα, για τις 22 παιδικές χαρές που υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση πιο πριν το ποσοστό των οργάνων και των έργων επί 1,5 χρόνο και όταν ξεκινήσαμε δεν πληρώθηκε ο εργολάβος 2 μήνες και με τις δυνατότητες που έχει σταμάτησε μέχρι να πληρωθεί. Η συζήτηση αυτή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε ή συζήτηση όχι. Για το πώς θα δει... Και είναι οι όροι, ας πούμε, που πρέπει όχι, αυτοί καθορίζονται από μια σκληρή νομοθεσία, η οποία πρέπει να αλλάξει. Πολύ σκληρή, η οποία μάλιστα πρέπει να ελέγχεται ανά διαστήματα. Προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, αν δεν πληρωθεί, επειδή αλλάζει ο χρόνος, ο εργολάβος του δίνει το δικαίωμα να σταματήσει. Ναι. Αν σταματήσει να ξεκινήσει, για να βγάλεις εργολάβο, θες 18 μήνες για να μπει ο επόμενος. Οπότε μπαίνει σε μια σειρά πιέσεων και καθυστερήσεων που δεν αφορούν εσένα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Απλώς να επιταχύνεις εσύ διαδικασίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν μια σειρά από έργα σε εξέλιξη σήμερα και για μας το εμβληματικό έργο είναι αυτό που θα γίνει.
Δηλαδή, χωρίς να είναι το πιο υψηλό σε κόστος, αλλά είναι ένα σημαντικό βηματικό που θα γίνει στην πόλη άμεσα, πέρα από ένα παιδικό σταθμό, ο οποίος θα είναι βιοκλιματικός, μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος, θα είναι το παλιό Σινε Τιτάν και μετά από 35 χρόνια ότι ο Εγάλο θα αποκτήσει ένα θερινό κινηματογράφο. Λύσαμε κάποια προβλήματα γραφειοκρατίας, αδειοδοτήσεων, το εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα για το Πράσινο Ταμείο και το σηματοδοτούμε και εμείς. Και έτσι πιστεύω ότι μέσα στο 19, άντε αρχές του 20, θα έχουμε έναν κινηματογράφο, δημοτικό κινηματογράφο και έναν κινηματογράφο στην πόλη μας μετά από τόσο καιρό, εκτός από τον Λαύρο Κωνσταντάρα που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θυμίζει την παράδοση της πόλης. Το Γάλλο είχε 17 θερινούς κινηματογράφους την εποχή που ήμουν εγώ παιδί. Και τώρα δεν έχει κανένα. Τονώνουν και τις τοπικές κοινωνίες. Προφανώς. Και είναι υπερτοπικά, δηλαδή. Συμφωνώ. Λειτουργούν. Δεν θέλω να σας πω ότι έχουμε μπει στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Είμαστε από τους Δήμους που μπήκαν γρήγορα. Καθυστέρησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. 1,5 χρόνο το έργο, γιατί υπήρχαν συζητήσεις για το πώς θα πρέπει να γίνει. Προβλέπουμε την αναμόρφωση και αναδιαμόρφωση του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου με μια πρώτη σειρά παρεμβάσεων. Και που πιστεύουμε ότι αυτά θα τονώσουν και την εμπορική ζωή και φυσικά πάντα με λύσεις και εφαρμογές έξυπνης πόλης. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, για την πόλη μας. Για την επόμενη θητεία. Για την επόμενη θητεία υπάρχουν τρία πράγματα. Το μεταβιομηχανικό Εγάλλο, γιατί πια είμαστε, το Εγάλλο υπήρξε βιομηχανικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποβιομηχάνηση. Είναι τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Το μεταβιομηχανικό Εγάλλο πρέπει να είναι ένας, κατά τη γνώμη τη δικιά μας, Μητροπολιτικός Κόμβος, που ούτως ή άλλως θα είναι, με την χωροθέτηση και τη δημιουργία του κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων. Αυτό αλλάζει άρδιν όλη την περιοχή πέραν του Κηφισού, που είναι στο Εγάλλο και είναι 22,5 εκτάρια. Από την άλλη μεριά, στην πόλη είναι να είμαστε μια πόλη καινοτομίας, και αυτό μας το επιτρέπει το χαρακτήρα και το Μητροπολιτικό και Κοινοτομίας, η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας. Οι συνέργειες που έχουμε και οι συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει, πιστεύω θα πάνε ακόμα περισσότερο, και στη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πολιτική που θα την παρουσιάσουμε στην πόλη, την έχουμε έτοιμη στις 18 Τρίτους μέσα σε μια ημερίδα. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε, γιατί εμείς εφαρμόζουμε σε μεγάλο βαθμό το ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, άρα να πάμε ακόμα πιο πολύ στην ανακύκλωση και να προχωρήσουμε εστιασμένα και ενημερώνοντας το κοινό και δημιουργώντας και τις υποδομές σε σχέση με αυτό. Και το τρίτο στοιχείο, πέρα από το να είμαστε πολιτιστικός προορισμός, όσο και σας φαίνεται περίεργο, το Εγάλλο, με βάση τον άξονα της Ιεράς Οδού, έχει ένα μουσείο το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό μουσείο, το οποίο είναι οι προθήκες του υπόγειου σταθμού στο Εγάλλο. Υπάρχει ένα αντίστοιχο, λιγότερο αλλά εξίσου σημαντικό, στο σταθμό του Ελαιώνα, που εκεί ήταν οι γέφυρες του αρχαίου Κηφισού. Και στόχος μας είναι η ανάδειξη. Το έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει πολλά χρόνια συζητήσει με Υπουργεία Πολιτισμού. Λόγω της γραφειοκρατίας εμπλέκονται 15 φορείς. Ξέρετε, μεγάλη δυσκολία. Είναι η ανάδειξη των υπόγειων στον του Μπαρουτάδικου, του Άλσους μας, που εκεί υπάρχει ένα θαμμένο εργοστάσιο 42 στρεμμάτων σε 3 ορόφους, να αξιοποιήσουμε κάποιους χώρους και να κάνουμε ένα μουσείο βιομηχανικού πολιτισμού με πολυμέσα ψηφιακό. Έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο, όταν είδαμε ότι υπάρχει μια διερεύνηση για ψηφιακά άλση, να είναι το δικό μας άλσος και να είναι και εκπαίδευσης και ψηφιακής και οικολογικής. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως το περιγράφετε, Δήμαρχε. Και φυσικά, να ξέρετε κάτι, ότι το μοναδικό κομμάτι του εναπομείνοντος Αττικού Ελαιώνα, ελιές 2.000 ετών, υπάρχει στο χώρο των πρώην ΤΕΗ Πειραιά, στο κάμπους 2 του Πανεπιστημίου, και ένα βυζαντινό εκκλησάκι του 13ου που θέλουμε, πραγματικά αυτό παλεύουμε, να γίνει και να γίνει προσβάσιμο και να γίνει πόλος έλξης. Να είναι η πόλη μας και ένας πόλος έλξης πολιτιστικό. Παρέα με την ήπια ψυχαγωγία και με τον νεανικό πληθυσμό που μας δίνει το Πανεπιστήμιο. Γιατί δυστυχώς εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι έχουμε μεγάλη γύρανση, τάση γύρανσης. Σας ευνοεί πολύ βέβαια το Πανεπιστήμιο αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουμε 78% ιδιοκατοίκηση. Αυτό σημαίνει γειτονιά, αλλά σημαίνει και γύρανση. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον τρόπο που μου δώσατε. Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο διάστημα θα ανέβουν ακόμη περισσότερο οι τόνοι, οι προεκλογικοί. Λέω να τους χαμηλώσουμε. Μπορούμε, η απλή αναλογική φέρνει την ανάγκη συγκλήσεων και συνενέσεων. Και τη χρειαζόμαστε και σαν χώρα. Τη χρειαζόμαστε. Και σαν δεν ξέρω όμως άμα πέφτουν οι τόνοι με την απλή αναλογική ή εν τέλει ανεβαίνουν οι τόνοι και ανεβαίνουν και οι ωρέξεις. Θα σας πω. Υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής πάντα. Αλλά το τελικό συμπέρασμα είναι μια χώρα όπως η δική μας πάντα λειτουργεί υπό πίεση. Άρα θα μας πιέσει η πραγματικότητα και θα μας αναγκάσει σε συγκλήσεις και συνεργασίες.
Θα φανεί στο πρακτικό κομμάτι και πολύ σύντομα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέφουμε με μια αρκετά πολύ ευχάριστη είδηση. Έχουμε σημαντική διάκριση για το πρώτο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, το πρώτο ΕΠΑΛ που παρουσιάσαμε και μέσα από την εκπομπή το προηγούμενο διάστημα. Παρουσίασαν οι μαθητές αυτή την εικονική επιχείρηση στο The Mall Athens και κατέλαβαν και πήραν την πρώτη θέση, το πρώτο βραβείο στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο εμπορικό κέντρο. Τώρα πάνε πολύ δυνατά για άλλες διακρίσεις αμέσως μετά. Θέλω να δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Τι μας είπαν, γιατί η κάμερα του Attica TV βρέθηκε στην έκθεση, βρέθηκε στο περίπτερο το συγκεκριμένο και μίλησαν πολύ για την ευρεσιτεχνία τους και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Για ακόμα μία χρονιά, το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ασπροπύργου πρωτοπόρησε στο Διεθνές Πρόγραμμα Μαθητική Εικονική Επιχείρηση που διοργάνωσε το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων. Με την καινοτόμα υπηρεσία που δημιούργησαν, την Ποντοπόρια, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον στο περίπτερο 12 που τους φιλοξένησε. Είμαστε η Ποντοπόρια Hellenic Safe Cargo. Έχουμε ετοιμάσει δύο προϊόντα, τα οποία μπορούμε να σας δείξουμε και στα δύο τις δυνατότητές τους ακριβώς εδώ, σε ρέπλικα 1:10. Είναι απόλυτα εφαρμόσιμα και καινοτόμα, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στο χώρο της ναυτιλίας. Το πρώτο, το Intelligent Balance, με αυτήν εδώ ακριβώς την κίνηση, απαλήφει κάθε τυχόν διατυχισμό που μπορεί να υπάρξει εντός του container, δηλαδή στο φορτίο. Αυτό είναι το Intelligent Watcher. Ένα μεγάλο ποσοστό που γίνεται ζημιά στα κοντέινερ είναι από υποκλοπές. Δηλαδή, από τη στιγμή που το κοντέινερ φτάσει στο τελωνείο και σπάσει η σφραγίδα, μπορεί να έχει πρόταση στο κοντέινερ οποιοδήποτε χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα. Οπότε φτιάξαμε μια ειδική συσκευή η οποία εντοπίζει κάθε μετατόπιση φορτίου που γίνεται εντός του κοντέινερ και σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης αφαίρεσης φορτίου θα ειδοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, διαχειριστής, οδηγός και ο ιδιοκτήτης γιατί ποια κατάσταση είναι στο κοντέινερ και τι αφαιρέθηκε. Τα παιδιά μας με μεγάλη χαρά συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Πρέπει να δώσω θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Πρώτα στα παιδιά μας, μετά στην κυρία Γιωτοπούλου, την υπεύθυνη καθηγήτρια, και στον κύριο Βολεβότση. Και γενικότερα σε όλα τα παιδιά του σχολείου, γιατί πραγματικά το επαγγελματικό λύκειο Ασπροπύργου κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και πέρυσι με μια φοβερή συμμετοχή που είχαμε με τον Όμηρο Ρίχνω Φως στον Πολιτισμό, που είχαμε πάρει το τρίτο πανελλήνιο βραβείο με μεγάλες συμμετοχές και είχαμε καταξιωθεί και κερδίσει την τρίτη θέση και γενικά γίνονται προσπάθειες για την αναβάθμιση του πολιτιστικού επίπεδου των μαθητών και γενικότερα του τόπου μας. Η ιδέα των παιδιών είναι και φέτος όπως και πέρσι μια εξαιρετική ιδέα, μια καινοτόμος και πρωτοπόρος ιδέα που στόχο έχει να δώσει πραγματικά λύσεις στην ναυτιλία που είναι ένα από τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, μαζί με την ενέργεια και τις μεταφορές. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι στο περίπτερο του επαγγελματικού σχολείου του Ασπροπύργου, που και πέρσι διακρίθηκε πάρα πολύ στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας νεανικής. Και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον κύριο Κριστόφ Σιγιό από την περιφέρεια την εκπαιδευτική της Μασσαλίας, ο οποίος θα επισκεφθεί τη χώρα. Θα αποσκεφθεί αποστολή από τη Μασσαλία τον Απρίλιο και έχοντας δει όλη την κατάσταση διάλεξε ένα από τα σχολεία που θα επισκεφθεί η γαλλική αποστολή να είναι το Λύκειο του Ασπροπύργου. Είναι ότι αυτό το σχολείο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο, τι κάνουν, με τι ασχολούνται, τα προζέα αυτά, τα επιχειρηματικά. Είναι αντίστοιχα με τα επαγγελματικά σχολεία της περιοχής. Η περιοχή της Μασσαλίας είναι, όπως και η Δυτική Αττική, μια περιοχή βιομηχανική, με πολλά κοινωνικά προβλήματα, με μειονότητες, με φτώχεια, με. Η αντιστοιχία είναι πάρα πολύ έντονη. Και τους ενδιέφερε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έρθουν, αλλά είναι και πολύ χαρούμενοι που βρήκαν με την περίπτωση. Που τους ταιριάζει ακριβώς. Συγχαίρει λοιπόν το σχολείο για το περσινό σχέδιο, το οποίο βραβεύτηκε, το οποίο θεωρεί εξαιρετικό, αλλά θεωρεί ακόμα πιο ενδιαφέρον το φετινό, γιατί συνάδει με τα ενδιαφέροντα του δικού του. Η Μασσαλία είναι μια ναυτιλιακή βάση.
Ευχαριστούμε πολύ το ΣΕΝΚ για τη δυνατότητα που μας παρέχει και φέτος να βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ τη θέση, στο περίπτερο 12 στο Μολ. Ακόμα ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τα Ελληνικά Πετρέλαια και την Navigator Shipping. Την κυρία Δημητροπούλου από τα Ελληνικά Πετρέλαια, η οποία είναι και σύμβουλός μας. Επίσης και την κυρία Δανάη Μπεζεντάκου, που είναι και μέντορας μας και μας έχει στηρίξει πάρα πολύ το χρονικό διάστημα που ασχολούμαστε με το πρόγραμμα ΣΕΝΚ επιχειρηματικότητας νέων. Ακόμα ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Ασπροπύργου που μας στηρίζει για κάθε μας βήμα και το Attica TV που βρίσκεται πάντα εδώ για να μπορέσει να δείξει την προσπάθεια που παρέχεται από τους μαθητές, τους νέους ανθρώπους που θέλουμε να επιχειρήσουμε και να μείνουμε Ελλάδα. Και κάπως έτσι με πολύ θετικά μηνύματα και με μια σημαντική διάκριση σας αφήνουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 3 η ώρα εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλό μήνα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο και σας περιμένουμε τη Δευτέρα.